η Τράπεζα της Ανατολής, η ίδρυσή της και ο κατατεθειμένος πλούτος των Ελλήνων σε χρυσό. Η προσπάθεια συγχώνευσης της Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα. Η ενενεργία μέχρι σήμερα Τράπεζα της Ανατολής, ο κατατεθειμένος χρυσός και η εκαθάριση που δεν έγινε ποτέ. Το επίσημο αποδεικτικό κατάθεσης χρυσού σε χρυσά γαλλικά φράγκα. Η γνησιότητα των μετοχών του Αρτέμις Ώρα, ο έλεγχος τους και η πιστοποίηση της αξίας τους μετά από κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η δωρεά του Αρτέμις Ώρα για την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών πιστοποίησης της αξίας της κάθε μετοχής ποσού 678 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επίδοση του φόρου δωρεάς από τη Γάμα ΔΟΗ Πατρών και ο τρόπος πληρωμής του. Η μήνυση του Αρτέμις Ώρα στο ΣΔΟΕ για τη μη εκτέλεση της διαδικασίας ίσπραξης του φόρου δωρεάς ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επίσημη απάντηση του ΣΔΟΕ δηλώνοντας αναρμόδιο. Ο Αρτέμις Ώρας κερδίζει το Δικαστήριο Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της Εθνικής Τράπεζας, υποχρεώνοντάς τη να παρουσιάσει τα επίσημα έγγραφα εκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής. Η δικαστική απόφαση, που αποδεικνύει περίτρανα ότι η εκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική δεν περατώθηκε ποτέ. Δωρεά μετοχής στην Εκκλησία και η εξώδικη ενημέρωση της Ιεράς Συνόδου από τον Αρτέμις Ώρα τον Μάιο του 2012. Η άρνηση της δωρεάς από την Ιερά Σύνοδο.